Έχουμε λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να διερευνηθούν κατά πόσο διαπράχθηκαν τα αδικήματα παραβίασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και για το υπηρεσιακό απόρριτο. Είναι η δεύτερη έρευνα. Έτσι, θυμίζω ότι υπάρχει και η έρευνα της Επιτροπής της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Προστασίας. Που είναι διοικητική έρευνα. Εδώ μπαίνουμε και σε άλλη πια καθαρά νομική εισαγγελική. Και έχουμε και την εσωτερική έρευνα, την οποία έχουν διατάξει η κυρία Κεραμέως και ο κύριος Λιβάνιος στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι εσωτερική διαδικασία, κατά πόσο υπήρξε διαρροή emails. Πάντως, όλες οι καταγγελίες, λένε οι πληροφορίες μας, που έφτασαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, αφορούν, προέρχονται από απόδημους οι οποίοι κατέθεσαν τα χαρτιά τους με τα email τους και τα προσωπικά email τους για να συμμετέχουν στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές του 2023. Η μέχρι τώρα εικόνα είναι ότι δεν αφορά την επιστολική ψήφο. Αυτό. Αφορά ίσως ανθρώπους που είχαν δηλώσει το καλοκαίρι ότι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν εκεί όπου στείνονταν εκλογικά κέντρα. Λοιπόν, Χριστίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ.